Η Κέλλη Θωμά είναι μια αφοσιωμένη καλλιτέχνη στη μουσική. Η μουσική της ταυτότητα έχει να επιδείξει ικανότητες, ταλέντο και αγάπη. Την Κέλλη την έχω ζήσει επί σκηνής, αλλά δεν την έχω γνωρίσει από κοντά. Αποφάσισα λοιπόν να την επισκεφτώ στο σπίτι της στις Αρχάνες. Κέλλη, μιας και είμαστε λίγο πριν από την πρωτοχρονιά, λέω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με όνειρα. Όνειρα για τον τόπο που ζούμε. Εγώ, ας πούμε, θα ήθελα ένα τόπο πιο ήρεμο, χωρίς όπλα, και με πιο ευτυχισμένα παιδιά κοντά στην οικογένειά τους. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Βούλα. Αυτά και πολλά άλλα πράγματα θα ήθελα να ευχηθώ εγώ. Και όταν λέμε τόπο, δεν εννοούμε μόνο τον τόπο το δικό μας. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε σε πιο μεγάλη κλίμακα, έτσι. Έναν ολόκληρο κόσμο, έναν πλανήτη με ειρήνη, αγάπη και ηρεμία. Ξεκινήσω από την παιδική σου ηλικία και θέλω να μου πεις ποια πρωτοχρονιάτικη στιγμή θυμάσαι πάρα πολύ έντονα. Μου ήρθε κατευθείαν. Ξέρεις, εμείς στον Πειραιά όπου μεγάλωσα, το χιόνι είναι πάρα πολύ σπάνιο. Εδώ στην Κρήτη ακόμα πιο σπάνιο και όταν χιονίζει είδες τι γίνεται στους δρόμους, βγαίνουν όλοι. Και στον Πειραιά, επειδή είμαστε κοντά στη θάλασσα, σπάνια χιονίζει. Μια πρωτοχρονιά λοιπόν ξυπνήσαμε με τα αδέλφια μου και ήταν χιονισμένα. Ήταν ονειρικό. Και εκείνη τη μέρα, άλλο ένα σπάνιο φαινόμενο είχε συμβεί στο σπίτι μας. Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια 6 άτομα, 4 παιδιά, ξέρεις, μεγάλη οικογένεια. Δεν ήμασταν εύποροι, ας πούμε, δεν είχαμε... Η μαμά μου είχε αγοράσει αστακούς. Κάναμε πρωτοχρονιά με αστακούς. Πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και τους είχε βράσει κατακόκκινη αστακή και βγάλαμε φωτογραφίες έξω με τους αστακούς πάνω στο άσπρο χιόνι. Αυτό μου είχε μείνει. Δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήμουν. Πρέπει να ήμουν πολύ μικρούλα. Η αλήθεια είναι πως κάθε πρωτοχρονιά στο σπίτι μου ήταν ωραία. Ήμασταν μεγάλη οικογένεια, πολύ αγαπημένη. 4 αδέρφια που σου είπα, 3 κορίτσια, 1 αγόρι, ο πατέρας μου υπέροχος, η μητέρα μου υπέροχη. Πολύ ωραία. Όλες οι πρωτοχρονιές ήταν ωραίες. Αυτή ήταν απλώς σουρεαλιστική. Και αν πάω σε πρωτοχρονιάτικα δώρα της παιδικής ηλικίας. Θυμάμαι. Πάντα τα δώρα ήταν μεγάλη υπόθεση στο σπίτι. Δεν τα κάναμε πρωτοχρονιά, τα κάναμε Χριστούγεννα εμείς. Παραμονή Χριστουγέννων τα άνοιγαμε. Και τα είχαμε κάτω από το δέντρο, πάντα καλυμμένο ώστε να μην ξέρουμε ούτε ποιο είναι ποιου. Και είχαμε μεγάλη αγωνία, ειδικά με τη μικρή μου αδελφή. Και νομίζω το πιο ωραίο που είχα λάβει, δεν θυμάμαι ποιος μου το είχε κάνει από όλους, ήταν ένας πίνακας. Ένας μαυροπίνακας με κυμολίες που θα μπορούσα να ζωγραφίζω. Τελικά δεν εξελίχθηκα σε καλή ζωγράφος, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το δώρο. Το καλλιτεχνικό όμως γεννήθηκες με δώρα καλλιτεχνικά. Δεν ξέρω αν γεννιέσαι. Ίσως, ναι, κάποιοι άνθρωποι όντως γεννιούνται με δώρα καλλιτεχνικά. Εγώ δεν ξέρω αν γεννήθηκα με ταλέντο ή αν το ανέπτυξα. Γιατί τα ταλέντα νομίζω ότι χαρίζονται και στην πορεία. Έχει μεγάλη σημασία ποιους ανθρώπους θα συναντήσεις στο δρόμο σου, ποια ρυθίσματα θα σε εξιτάρουν κάποια στιγμή, θα σου κάνουν αυτό το κλικ, ας πούμε. Και τότε είναι που αναδύεται το ταλέντο από μέσα σου, που μπορεί να υπάρχει, μπορεί όμως και να μην υπάρχει έμφυτο, δηλαδή μπορεί να μην το έχεις από το DNA, να μην έχεις από τους γονείς σου μια κληρονομιά τέτοια, αλλά να σε εμπνεύσει τόσο πολύ ένας άνθρωπος ή μια εικόνα ή μια στιγμή και ξαφνικά να ανακαλύψεις μέσα σου αυτή τη δύναμη. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε μένα αυτό συνέβη. Δεν ξέρω αν είναι έμφυτο το ταλέντο μου στη μουσική ή σε κάποια άλλη τέχνη. Σίγουρα πάντως ξέρω ότι μου το έχουν αναβλύσει από μέσα μου χάρη σε κάποιους ανθρώπους και σε κάποιες στιγμές που έχω ζήσει. Mm-hmm. Η επιθυμία για να ξεκινήσεις από τα 5 σου να μαθαίνεις χορό και μάλιστα να το δουλέψεις μέχρι ποια ηλικία? Μέχρι 27 χρονών χόρευα επαγγελματικά. Πώς γεννήθηκε? Να σου πω, δεν θυμάμαι καθόλου. Οπότε είπα της μαμάς μου, θέλω να πάω μπαλέτο.
Δεν θυμάμαι καθόλου. Πάντως θυμάμαι ότι από την αρχή είχα πολύ καταπληκτικές δασκάλες, ειδικά μία που θυμάμαι, η κυρία Άννα. Είχα δασκάλες που με ενέπνεαν πάρα πολύ σε αυτό. Αυτό σε όλα τα πράγματα έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, το πώς ένα παιδάκι αγαπάει μία τέχνη ή ένα μάθημα, ας πούμε, στο σχολείο και αυτό οφείλεται στον άνθρωπο ο οποίος του μεταδίδει τη γνώση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πιστεύω ότι δυστυχώς μπορεί να έχουν χαθεί και μεγάλα ταλέντα ανθρώπων που ήταν άτυχοι και βρέθηκαν στο δρόμο τους άνθρωποι που τους αποθάρρυναν ή που ήταν ίσως αγενείς μαζί τους ή μπορεί κάτι να συνέβη και κάτι να τους έπνιξε αυτή την επιθυμία να ασχοληθούν με κάτι. Εγώ είμαι πολύ τυχερή και στο χορό και στη μουσική και σε πολλά άλλα θέματα. Θεωρείς ότι η μουσική είναι το μεγαλύτερο δώρο που σου έχει δοθεί? Αναμφισβήτητα. Όταν αποκαλύφθηκε αυτός ο καινούριος κόσμος μπροστά μου, ένιωσα σαν να ξαναγεννήθηκα. Ήταν πραγματικά ένας καινούριος κόσμος, ένα καινούριο βασίλειο μπροστά μου. Νιώθεις περισσότερο ελεύθερη στην καθημερινότητά σου ή όταν έχεις τα χέρια σου τη λύρα και εκφράζεσαι μουσικά? Το δεύτερο. Κοίταξε, όταν παίζω μουσική νιώθω τόσο σε ευθυγράμμιση με τον εαυτό μου και νιώθω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά άλλου παρά μόνο εδώ που βρίσκομαι τώρα να παίζω μουσική και είναι τόσο έντονο αυτό το συναίσθημα κάποιες φορές που έχω αποφασίσει για τον εαυτό μου ότι αυτό θέλω να κάνω. Ως δάσκαλος τι είναι ο ρος για σένα, στο βάθος της ψυχής σου, ας πούμε, όταν το σκεφτείς όλο αυτό που έχει καλλιεργηθεί μουσικά, τι έρχεται στην επιφάνεια για σένα? Όταν άκουσα για πρώτη φορά αυτό τον ήχο, αυτές τις μελωδίες που φτιάχνει και η παρουσία του απάνω στη σκηνή, αυτή η έννοια που σου λέω της απελευθέρωσης, το να βλέπεις έναν άνθρωπο πλήρως απελευθερωμένο από μια υποχρέωση, από ένα βάρος μιας παράδοσης, με έκανε να συνδεθώ μαζί του, δηλαδή η προβολή που είχε αυτό το πράγμα επάνω μου ήταν πολύ έντονη. Γιατί και εγώ δεν κατάγομαι από μια παραδοσιακή οικογένεια, ας πούμε, δεν κατάγομαι από ένα μέρος όπου έχουμε μια παραδοσιακή μουσική και πρέπει να την υπερασπιστούμε, να τη μάθουμε, να την συνεχίσουμε με έναν τρόπο όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι πρέπει να συνεχίζουμε τις παραδόσεις. Όταν λοιπόν άκουσα εγώ το ροζ πρώτη φορά και είδα ότι όλο αυτό το πράγμα δεν υπήρχε επάνω του, όλο αυτό το βάρος, ένιωσα κι εγώ ότι θέλω κι εγώ να είμαι αυτό, δηλαδή μπορώ να είμαι αυτό. Αργότερα, όταν άρχισα να συναντώ έκτοτε ανθρώπους με πολύ βαθιές ρίζες σε παραδόσεις, κατάλαβα και τη σημασία και αυτού του πράγματος. Πόσο σημαντικό είναι να είσαι καλλιτέχνης και να έχεις βαθιές ρίζες σε μια παράδοση και τι τελικά κάνεις με αυτό. Γνώρισα δηλαδή ανθρώπους πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες και καλλιτέχνες και ανθρώπους της παράδοσης, αλλά καλλιτέχνες ταυτόχρονα. Γιατί το να είσαι απλά ένας άνθρωπος της παράδοσης και να παίζεις παραδοσιακή μουσική,
έχει την αξία του φυσικά γι' αυτό. Το θέμα είναι όμως τι κάνεις με αυτή την παράδοση μετά, με αυτή την υποχρέωση να το αναπαράγεις και να το προχωρήσεις. Ο Ρος λοιπόν δεν έχει αυτή την υποχρέωση απέναντι σε κάποιον παρά μόνο στον εαυτό του. Αυτό μου άρεσε και εμένα και αυτό είναι που θέλω να κάνω κι εγώ. Την είχε χαρίσει ο Ρος τα πρώτα χρόνια, την χρησιμοποιούσε πολλά χρόνια στη δισκογραφία, είχε παίξει πολύ με αυτήν. Την είχε βρει στο Ρέθυμνο, σε ένα χωράφι, χωρίς το καπάκι, μόνο το σκάφος, και ήταν πιάτο για μια γουρούνα. Τι λες τώρα. Ναι. Και έτρωγε γουρούνα από εκεί και το βλέπει ο Ρος από μακριά, βλέπει ότι αυτό είναι όργανο, και πάει και παίρνει το σκάφος, ας πούμε, πάει στον ιδιοκτήτη της γουρούνας και λέει, φίλε μου, του λέει, να πάρω αυτό το σκάφος, γιατί αυτό είναι λίρα, είναι όργανο, να το πάρω, να σου φέρω ένα ωραίο πλαστικό πιάτο για τη γουρούνα, κρίμα είναι. Πάρ' το, του λέει. Και το πήρε ο Ρος και το πήγε στο Στεφανάκι, νομίζω. Στον Αντώνη, ναι. Στον Αντώνη το Στεφανάκι, ναι. Και έβαλε αυτό το καπάκι, να σου πω, λέει, και ο Στεφανάκης τότε δεν την είχε πολύ προσέξει, γιατί νόμιζε ότι τη θέλει ο Ρος για... Και βγήκε καταπληκτικό όργανο. Καταπληκτικό. Ναι. Και μάλλον είναι επειδή το σκάφος είδε ο Ρος αυτό το παράξενο σχέδιο εδώ. Αυτό εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν έχει αυτές τις τρύπες, τις κάναμε εμείς μετά για να βάλουμε συμπαθητικές χορδές. Αλλά αυτό εδώ το σκάφος και αυτό το κομμάτι, το κεφάλι του οργάνου και αυτό το σχέδιο πίσω στο σκάφος, υποψιάζεται ο Ρος ότι πρέπει να είναι του Αμπντούλ. Ο Αμπντούλ ήταν. Αυτό που είναι Τούρκο κριτικός, ο οποίος έφυγε από εκεί, πήγε πίσω, ναι. Πήγε στην Τουρκία. Έχεις τρεις δισκογραφικές απόπειρες. Ναι, ναι, ναι. Θέλεις να μας πεις πού σε ταξιδεύει κάθε μία. Τις σκέψεις σου ξυπνά, τις στιγμές σου ξυπνά. Είναι πολύ δύσκολο να ακούς εκ των υστέρων αυτό που έκανες. Είναι εύκολο να το ακούς μετά από πολύ χρόνο. Δηλαδή, εγώ την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά που την έκανα το 2009, δηλαδή πριν 10 χρόνια, την ακούω πιο εύκολα τώρα από ότι όταν την ολοκλήρωσα. Για βοήθησέ με. Γιατί όταν τελειώνεις μια δισκογραφική δουλειά, την ακούς μετά από μια εβδομάδα ή την ώρα που γίνεται ή την ώρα του μίξ και ακούς τα λάθη, θυμάσαι τι έγινε στο στούντιο εκείνη τη στιγμή, θυμάσαι εξωτερικά χαρακτηριστικά της περίστασης που δεν έχουν να κάνουν με τη μουσική και όλα αυτά σε αποσυντονίζουν, αυτό να την ακούσεις. Απογυμνωμένη από όλα αυτά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και να την ευχαριστηθείς. Εγώ τώρα ακούγοντάς το μετά από 10 χρόνια, μου αρέσει πολύ περισσότερο να ακούω. Αναμχάρα λέγεται το πρώτο μου CD. Ήταν 7 συνθέσεις οργανικές. Δεν είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου του παρελθόντος, είμαι αυστηρή με το τώρα και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη. Η δεύτερη λεγόταν 7 Fish, 7 ψάρια δηλαδή, και ήταν μια συλλογή από 8 κομμάτια, όχι 7. 7 από τα οποία είχαν ονόματα ψαριών και αυτά οργανικές συνθέσεις όλα και το 8ο κομμάτι λέγεται S. Και S είναι η κίνηση του ψαριού μέσα στο νερό, αυτό ήθελα να μιμηθώ να υπονοήσω μάλλον με το γράμμα S, η κίνηση του ψαριού μέσα στο νερό. Και η τρίτη δουλειά την οποία την κάναμε πέρυσι τέτοια εποχή είχε βγει, λέγεται «Άμα κοπάσουν οι καιροί». Και είναι ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει ο Βασίλης ο Σταυρακάκης, ο Γιώργης ο Μανολάκης και ο Γιάννης ο Παπατζανής και ο Ρος βέβαια με βοήθησε, έχει συμμετάσχει και αυτός, σε στίχους κυρίως του Μίτσου του Σταυρακάκη. Ήταν η πρώτη μου απόπειρα να γράψω τραγούδια, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ περήφανη που συνεργάστηκα με αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς και τραγουδιστές. Πότε ξεκίνησες να γράφεις και στίχους? Α, ναι, σε αυτό το... Πώς ξύπνησε όλο αυτό?
Εντάξει, ο Μίτσος ο Σταυρακάκης με ενέπνευσε σε αυτό, πρέπει να πω. Ο Μίτσος είναι σπουδαίος μαθηματολόγος. Ναι. Δεν χρειάζεται ούτε συστάσεις ούτε να το πω ότι είναι σπουδαίος. Εντάξει, διαβάζοντας τους στίχους του, καμιά φορά όταν βλέπω, εγώ τουλάχιστον αυτό που μου συμβαίνει, όταν βλέπω έναν καλλιτέχνη να κάνει κάτι τόσο όμορφο, να φτιάχνει κάτι τόσο ωραίο, θέλω να το κάνω κι εγώ, θέλω να προσπαθήσω, ζηλεύω. Εγώ έτσι ξεκίνησα μουσική, ζήλεψα το ροζ. Έτσι ζηλεύω το Μίτσο, η λέξη ζηλεύω με την πολύ καλή έννοια, με τη γλυκιά της έννοια. Οπότε, ναι, είχα λοιπόν το θράσος δίπλα στους στίχους του Μίτσου να βάλω και δικούς μου. Απλά μου έκανε εντύπωση, γιατί είσαι ένα κορίτσι που δεν μεγαλώσει στην Κρήτη. Ναι. Και ουσιαστικά προβάλλεις την κριτική διάλεξη. Κοίταξε, να σου πω, φυσικά αν διαβάσεις τους στίχους, μπορεί εσύ που είσαι από εδώ να το βρεις και λίγο εσκεμμένο, λίγο προσποιητό ίσως, δεν ξέρω. Εμένα μου βγήκαν αυτές οι λέξεις. Είμαι πολλά χρόνια εδώ. Έχω κάνει παρέα με πολλούς κριτικούς. Δεν μιλάω κριτικά, ούτε μεγάλωσα όπως είπες. Δεν έχω ούτε κατά διάνε. Δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση ότι έχω τα κριτικά βιώματα που έχεις εσύ ή κάποιος άλλος που έχει μεγαλώσει εδώ. Οι λέξεις όμως αυτές που χρησιμοποίησα, τις χρησιμοποιώ. Ή έφτιαξα κάποιες. Ας πούμε μια λέξη που λέει δροσασκιανός. Δεν υπάρχει νομίζω. Δροσερό σα και ανώ. Οπότε ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούσα όμω τον εαυτό μου μαντιναδολόγο ή ποιήτρια. Σε καμία περίπτωση. Μου δέντρο. Τσίριζε σου και πω. Το τόξο ήταν ένα όνειρο δικό σου, πώς δημιουργήθηκε και πότε? Δεν ήταν δικό μου, αλλά είναι μέσα στα όνειρά μου η εξέλιξή του πλέον. Δεν ήταν δικό μου το όνειρο. Αυτό ξεκίνησε το 2008 με πρωτοβουλία της Άννα Χίτα. Η Άννα μας κάλεσε, ήξερε όλες μας από διαφορετικά project, μας γνώριζε. Μας κάλεσε λοιπόν στην Νορβηγία, στο Όσλο, το καλοκαίρι του 8, να συμμετέχουμε σε... να φτιάξουμε αυτό το σχήμα. Μείναμε νομίζω 10 μέρες για να δουλέψουμε ρεπερτόριο και να συμμετέχουμε σε ένα φεστιβάλ, World Music Festival στο Όσλο, ως πρώτη συναυλία, να δούμε πώς θα πάει. Αμέσως λοιπόν, με το που συναντηθήκαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε πρόβες με τα κορίτσια αυτά, κορίτσια ήμασταν τότε, φάνηκε πραγματικά ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Λοιπόν, εγώ λύρα, έτσι, τσέλο η μία κοπέλα, η μία Νορβηγίδα, η άλλη Νορβηγίδα, η Άννα που λέμε τώρα, παίζει ένα βιολί με συμπαθητικές χορδές, το Hardanger Fiddle, έτσι λέγεται, και η Γαλλίδα παίζει και αυτή το ξωτό όργανο που λέγεται Νικελάρπα, από τη Σουηδία. Εξού και το όνομα τόξο, γι' αυτό το βγάλαμε τόξο από την ελληνική λέξη. Είναι όλα δικά μας κομμάτια, δικές μας συνθέσεις, φτιαγμένες για δοξάρια, με πολύ ωραίες ενορχιστρώσεις και μια φρεσκάδα. Είναι πάλι επηρεασμένα από διάφορες μουσικές παραδόσεις, αλλά είναι καινούργια μουσική. Ποια συνάντηση μουσική είναι πιο έντονα αποτυπωμένη στη μνήμη σου? Εκτός από το ροζ, λες τώρα, έτσι. Γιατί όταν παίζουμε με το ροζ, νομίζω ότι είμαι στο σπίτι μου. Δηλαδή, εκεί τώρα είμαι... Εκεί είναι το σπίτι μου, η πατρίδα μου. Αν υπάρχει δηλαδή κάτι... Αν μπορούσα να πω ότι από κάπου κατάγομαι από αυτό το μέρος από το οποίο βρίσκομαι όταν παίζουμε με το ροζ. Δυο καρδιές σε μία. Πραγματικά, εκεί τώρα, ναι, εντάξει, είναι και λογικό. Έχουμε παίξει πάρα πολύ μαζί. Πάρα πολλές άλλες συναντήσεις όμως μπορώ να πω ότι με έχουν πάει σε κόσμους πραγματικά έτσι μαγικούς. Ένας άνθρωπος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Μπαλακέ Σισόκο. Είναι ένας μουσικός από την Αφρική, από τη Δυτική Αφρική, από το Μάλι, που παίζει κόρα. Είναι μια άρπα, η αφρικανική άρπα. Αυτός την ώρα που παίζει σιγομουρμουρίζει τους αυτοσχεδιασμούς του την ώρα που τους κάνει. Και κάπως κοιτάζει έτσι και λίγο ψηλά, δηλαδή και η εικόνα ενός μουσικού μπορεί να σε σημαδέψει. Ναι.
σαν να, σαν να πίνει νερό, ας πούμε, κάπως, σαν να πίνει δροσερό νερό μοιάζει η όψη του. Και αν δεις μέσα τη ροζέτα, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ναι, είναι ναι, ναι. Σε τρία επίπεδα. Ναι. Σε τρία επίπεδα. Αυτή την τεχνική στη ροζέτα τη χρησιμοποιούν και σε μεσαιωνικά όργανα. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιο θεωρείς ότι είναι το κατάλληλο προφίλ ενός μουσικού? Το κατάλληλο προφίλ... Δυστυχώς δεν είναι όλοι μουσικοί καλοί άνθρωποι. Ναι. Δυστυχώς, ναι. Αυτό που λες ισχύει, αλλά... Νομίζω ότι για μένα καλός μουσικός είναι ένας ευτυχισμένος μουσικός. Δηλαδή, πάνω απ' όλα αυτό, ούτε να είναι επιτυχημένος, ούτε να κουνάει γρήγορα τα δάχτυλά του, ούτε να έχει καταπληκτική φωνή. Αν ο ίδιος είναι ευτυχισμένος άνθρωπος και ισορροπημένος και ευθυγραμμισμένος με τον εαυτό του, με κάποιο τρόπο γίνεται και πολύ καλός μουσικός. Ένα άλλο στοιχείο που λείπει συχνά από τους μουσικούς, δυστυχώς, είναι η καλλιέργεια. Καμιά φορά, και για τον εαυτό μου το λέω, δηλαδή δυστυχώς καμιά φορά δίνουμε τόση σημασία στην καθημερινότητά μας πάνω στο όργανο και πάνω στη μουσική που ξεχνάμε πόσα άλλα πράγματα πρέπει να κάνουμε για να ολοκληρωθούμε σαν άνθρωποι. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να διαβάζουμε, να είμαστε ενημερωμένοι σχετικά με την επικαιρότητα, να επιλέγουμε με σύνεση τις πηγές από τις οποίες θα ενημερωθούμε, να επιλέγουμε να ακούσουμε και άλλες μουσικές, να επιλέγουμε να δούμε και άλλες τέχνες, να ταξιδεύουμε, να διαβάζουμε βιβλία. Εγώ τα λέω όλα αυτά για να τα ακούω κι εγώ, έτσι. Δυστυχώς δεν... νομίζω ότι είμαστε λίγο μονόχνοτοι καμιά φορά η μουσική και δεν δίνουμε σημασία σε πολλά άλλα πράγματα που θα ολοκλήρωναν την καλλιέργειά μας και κατά συνέπεια θα μας έκαναν και καλύτερους μουσικούς. Ναι, συνάδει αυτό. Πάντα ο μουσικός πρέπει να εκφράζει την εποχή του και αυτό είναι και η παράδοση ουσιαστικά. Παίρνω, αλλά στην ουσία ζω και εκφράζομαι από το σήμερα. Θέλω να μου πεις πού θα ήθελες να κάνεις στάση φέτος ο Άγιος Βασίλης. Πού να κάνεις στάση? Πρέπει να το σκεφτώ αυτό. Να κάνεις στάση σε κάθε ψυχή που έχει αρχίσει να βουλιάζει για οποιοδήποτε λόγο. Εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να υλοποιηθεί αυτή τη χρονιά. Επίσης και σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά.